Hello, my dear. It's Spider-Man! From everything you want. Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Geeking Out, στο κανάλι όπου μιλάμε για ταινίες, σειρές και ό,τι άλλο geeky προκύψει. Και τι σας έχουμε σήμερα. Εν όψη της εμφάνισής του στο No Way Home σε λιγότερο από μήνα, σήμερα θα μιλήσουμε για τον Green Goblin. 19 χρόνια μετά το Spider-Man 1, θα ξαναδούμε τον Green Goblin σε μεγάλη οθόνη. Και τι καλύτερη ευκαιρία από αυτή, από το να μιλήσουμε λίγο για αυτόν τον υπερκακό του Spider-Man. Πριν ξεκινήσουμε, να σας πω ότι πολλοί χαρακτήρες έχουν υιοθετήσει την περσόνα του Green Goblin, όμως εμείς θα το πάμε πατροπαράδοτα και ορθόδοξα, θα μιλήσουμε για τον Norman Osborn κυρίως ως Green Goblin. Ο Green Goblin έκανε την πρώτη του εμφάνιση τον Ιούλιο του 1964 στο Amazing Spider-Man νούμερο 14. Και δημιουργοί του φυσικά ήταν οι θρύλοι Stan Lee και Steve Ditko. Κάτι που δεν ξέρουν πολλοί είναι ότι ο Stan Lee αρχικά ήθελε τον Green Goblin να είναι ένα Αιγυπτιακό τέρας, το οποίο βγαίνει μέσα από μια σαρκοφάγο. Αντίθετα, ο Steve Ditko, που σχεδίαζε τον Spider-Man εκείνη την εποχή, σκεφτόταν τον Green Goblin ως έναν άνθρωπο όπου φορούσε στολή εξωτικού. Εν τέλει, επικράτησε ο Steve Ditko και ο Green Goblin εμφανίστηκε στο Amazing Spider-Man νούμερο 14. Όμως οι διαφωνίες τους δεν σταμάτησαν εκεί. Ο Stan Lee ήθελε ο Green Goblin να είναι κάποιος που ο Spider-Man γνώριζε στην προσωπική του ζωή, σε αντίθεση με τον Steve Ditko που ήθελε να είναι κάποιος καινούριος χαρακτήρας. Είπε ότι φέρνοντας έναν καινούριο χαρακτήρα στο παιχνίδι θα έφερνε μια αίσθηση ρεαλισμού στις περιπέτειες του Spider-Man. Η διαφωνία τους δεν λύθηκε ποτέ και ο Ditko έφυγε από το Amazing Spider-Man στο τεύχος 31. Και γι' αυτό στο τεύχος νούμερο 39 ο Green Goblin εμφανίζεται ως ο Norman Osborn. Οπότε όπως καταλαβαίνετε πέρασε του Stan Lee. Πάμε όμως τώρα να μιλήσουμε λίγο για το χαρακτήρα. Όπως ανέφερα πριν, ο Green Goblin πρωτοεμφανίζεται στο τεύχος νούμερο 14, όπου βλέπουμε να έχει έναν πύραυλο σκούπα αντί για το νυχτερό glider που έχει πιο μετά. Και μέχρι το τεύχος 39 δεν ξέρουμε ποιος είναι, δηλαδή όλα τα πλάνα που είναι χωρίς τη μάσκα κρύβει το πρόσωπό του. Στο τεύχος 14 όμως ο Green Goblin δεν καταφέρνει να νικήσει το Spider-Man ακόμα και αν έχει τη βοήθεια των Enforcers. Οπότε επιστρέφει δρυμύτερο στο τεύχος 39 και κάνει κάτι πανέξυπνο. Φτιάχνει ένα αέριο το οποίο απενεργοποιεί το Spider-Sense του Peter Parker και τον παρακολουθεί μέχρι να αλλάξει στα πολιτικά του ρούχα, όπου και αποκαλύπτεται η ταυτότητά του στον Green Goblin, ξέρει δηλαδή τώρα ότι είναι ο Peter Parker. Είναι ο πρώτος υπερκακός των κόμιξ που μαθαίνει τη μυστική ταυτότητα του Spider-Man και αυτό τον κάνει πολύ επικίνδυνο, αφού μπορεί να το επιτεθεί προσωπικά. Γνωρίζοντας τη μυστική του ταυτότητα, με ένα άλλο αέριο καταφέρνει και τον βγάζει τελείως νοκάουτ και τον σέρνει στο κρυσφύγετό του. Και κλασικά όπως γινόταν στα κόμικ παλιά με τους κακούς, πριν τον σκοτώσει, αφαιρεί τη μάσκα του και του διηγείται την ιστορία του ποιος είναι. Όπως καταλαβαίνετε, ο Πίτερ βρίσκεται σε σοκ μαθαίνοντας ότι είναι ο Norman Osborn, ο πατέρας του καλύτερου του φίλου Χάρη. Η συνέχεια της ιστορίας μας βρίσκει στο Amazing Spider-Man 40, όπου ο Norman Osborn εξηγεί στον Πίτερ πώς έφτασε να μετατραπεί σε Green Goblin. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Norman ήταν ο στερεοτυπικός πατέρας, όπου έβαζε τη δουλειά πάνω από την οικογένειά του. Ποτέ δεν παίρναγε αρκετό χρόνο με τον Χάρη και γενικά του φερότανε πολύ άσχημα. Τότε η εταιρεία Oscorp δεν άνοικε αμιγώς στον Norman αλλά και στον Stram, έναν άλλο επιστήμονα. Αφού ο Stram χρησιμοποίησε κάποια χρήματα από τον κοινό του λογαριασμό με τον Norman, τότε αυτός το χρησιμοποίησε ως λόγο να τον διώξει από την εταιρεία, άλλο που δεν ήθελε. Ο Norman στράφηκε στα πειράματα που είχε αφήσει ο Stram πίσω του και αφού ήταν στη φυλακή, ήθελε να δει αν αξίζουν τίποτα αυτά που κάνει στο εργαστήρι. Αφού πειραματίστηκε λοιπόν με τα χημικά, κάτι δεν πήγε καλά κλασικά και ο Norman απορρόφησε όλο το πράσινο αέριο που έσκασε στη μούρη του. Οι γιατροί στο νοσοκομείο είπαν ότι δεν κατάφεραν ποτέ να βρουν τι βλάβη έκανε στον εγκέφαλό του. Και αφού συνήλθε, ο Norman κατάλαβε το ατύχημα τον έκανε ακόμα πιο έξυπνο, πιο δυνατό και με τις επιστημονικές ανακαλύψεις αλλά και τα χρήματα της Oscorp θα μπορούσε να γίνει ο υπέρτατος εγκληματίας. Και έτσι ο Norman Osborn έφτιαξε τη στολή και γεννήθηκε ο Green Goblin. Πρώτος του στόχος θα ήταν ο Spider-Man, με το επιχείρημα ότι όλοι οι άλλοι εγκληματίες του υπόκοσμου θα τον σέβονται αφού πιάσει τον αραχνάνθρωπο. Και να λοιπόν πώς ο Norman Osborn έγινε ο Green Goblin. Πάμε να δούμε τώρα μερικές ιστορίες που εμφανίζεται και κάναν τη ζωή του Spider-Man πολύ δύσκολη. Αρχικά, στο Amazing Spider-Man νούμερο 17, πριν δηλαδή αποκαλύψει την ταυτότητά του ο Green Goblin, βλέπουμε ότι έχει αλλάξει η σκούπα αυτή σε ένα glider νυχτερίδα. Ευτυχώς Θεέ μου, τι ήταν αυτή η σκούπα, τι σκεφτόντουσαν. Επίσης, χρησιμοποιεί διάφορα Halloween gadgets, όπως διάσημες χειροβομβίδες που είναι σε σχήμα κολοκύθας ή τις νυχτερίδες τις οποίες πετάει και είναι σαν τα Batarangs του Batman, αλλά και κάτι βατράχους οι οποίοι φέρουν ηλεκτρικό ρεύμα.
Γενικά είναι ένας κακός με θέμα το Halloween. Σε αυτό το τεύχος, με τη βοήθεια του Human Torch από τους Fantastic Four, ο Spider-Man καταφέρνει και νικάει τον Green Goblin. Ας δούμε όμως τώρα τι έγινε στο τεύχος 40, όπου ο Norman Osborn είχε πιάσει τον Peter Parker και του έλεγε το πώς έγινε Green Goblin. Αφού ο Norman Osborn πολυλογεί, ο Spider-Man καταφέρνει και ξεφεύγει, και αφού έχουν μια επική μάχη, ο Spider-Man κλωτσάει τον Norman σε κάτι χημικά πάλι, κλασικά, και αυτός παθαίνει αμνησία. Ο Πίτερ εκμεταλλεύεται την ευκαιρία της αμνησίας και πετάει όλα τα υπάρχοντα του Green Goblin στη φωτιά, πριν έρθει η αστυνομία και η πυροσβεστική. Αλλά τι νομίζετε ότι αυτό ήταν, δεν θα επιστρέψει? Έλα τώρα, είμαστε στα κόμικ, εννοείται θα επιστρέψει. Στο Spectacular Spider-Man 2 έχουμε την επιστροφή του Norman Osborn ως Green Goblin. Μετά από πολλά τεύχη όπου ο Norman δεν θυμάται ότι είναι ο Green Goblin, αφού βρίσκονται σε ένα συνέδριο της αστυνομίας και βλέπουν μερικά slide με τον Spider-Man και τον Green Goblin να πολεμάνε, τότε, εκείνη τη νύχτα, ο Norman Osborn θυμάται ότι είναι ο Green Goblin. Και έτσι έχουμε την αναγέννησή του. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για τις μάχες που ακολούθησαν μεταξύ τους και το κλασικό σενάριο όπου ο Green Goblin χάνει τη μνήμη του. Μέχρι το διάσημο τεύχος 131, όπου σκοτώνει την κοπέλα του Peter, την Gwen Stacy. Αφού την πετάει από μια γέφυρα, ο Peter προσπαθεί με τον ιστό του να την πιάσει, αλλά αφού την πιάνει, ο λαιμός της σπάει από το κράνταγμα και η Gwen πεθαίνει. Όσον αφορά τον τραγικό θάνατο της Gwen, να πούμε ότι πολλά χρόνια μετά, συγκεκριμένα στο Amazing Spider-Man 512, υπονοείται ότι ο Green Goblin πριν τη σκοτώσει, την πετάξει από τη γέφυρα, την είχε βιάσει, αφήνοντάς την έγκυο. Ομολογώ ότι αυτή είναι μια πολύ σκοτεινή πλευρά των κόμικ και δεν θα δείτε συχνά ανθρώπους να μιλάνε για αυτά τα τεύχη. Έχουμε να ξαναδούμε τον Peter τόσο νευριασμένο από τότε που πέθανε ο Uncle Ben και με όλο τον θυμό που έχει μαζέψει κυνηγάει τον Green Goblin για να τον σκοτώσει. Αφού βρίσκει το κρυσφύγετό του, τον μπλακώνει στις μπουνιές και ενώ ο Peter πιάνει το κεφάλι του και σκέφτεται τι κάνω, θα γινόμουν σαν κι αυτόν, το βρίσκει σαν ευκαιρία ο Green Goblin να στείλει τον glider προς το μέρος του Peter ώστε να τον τρυπήσει από πίσω. Αλλά ο Spidey το καταλαβαίνει και το glider σκοτώνει τον Green Goblin. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Μήπως το έχει υιοθετήσει κάποια ταινία του Spider-Man? Πολύ σωστά, από εδώ εμπνεύστηκε η πρώτη ταινία του Sam Raimi, το Spider-Man του 2002. Ο Norman Osborn μπορεί να πέθανε, ο Green Goblin όχι. Στο τεύχος 136, ο Harry Osborn παίρνει την περσόνα και είναι ίσως και χειρότερος από τον πατέρα του. Αφού χρησιμοποίησε και τον χαμελέοντα ώστε να πείσει τον Peter ότι οι γονείς του είναι ακόμα ζωντανοί και μετά να του πει πάρτα, πώς νιώθεις, αυτό είναι εκδίκηση που σκότωσε τον πατέρα μου. Σε μελλοντικές ιστορίες γενικά έχουμε τον Norman Osborn να επιστρέφει και να γίνεται ξανά ο Green Goblin. Καθώς και σε πιο πρόσφατες ιστορίες έγινε ο Iron Patriot και τέλος έχουμε και τον Red Goblin όπου είναι ο Symbiote Carnage μαζί με τον Goblin. Θεέ μου, φανταστείτε καταστροφή. Ωραία όλα αυτά, αλλά τι ακριβώς δυνάμεις έχει ο Green Goblin? Ως αποτέλεσμα της φόρμουλας διαθέτει υπεράνθρωπη δύναμη, δηλαδή είναι ικανός να σηκώσει περίπου 9 τόνους. Ταχύτητα, αντανακλαστικά, αντοχή, καθώς και μπορεί να θεραπεύσει το σώμα του, όχι στο ρυθμό που μπορεί ο Wolverine βέβαια. Τέλος, με τίμημα την λογική του, έχει αυξηθεί η ευφυΐα του. Επίσης, στα πρώτα κόμικ που ανέφερα με τον Human Torch, φαίνεται να πετάει και ηλεκτρισμό από τα γάντια του, πράγμα που δεν το έχουν υιοθετήσει οι ταινίες. Αυτά ήταν λίγα λόγια για τον Green Goblin μέσα από τα comics. Εμείς τον είδαμε όμως και στην τριλογία του Spider-Man, όχι μόνο ως Norman Osborn, αλλά και ως Harry Osborn. Και μπορώ να πω με σιγουριά τώρα ότι ο Sam Raimi εμπνεύστηκε πάρα πολύ από τα comic που ανέφερα. Καθώς και ο William Dafoe, αλλά και ο James Franco, τον ενσάρκωσαν με μεγάλη ευστοχία. Απ' την άλλη, στο Amazing Spider-Man 2 είδαμε και τον Harry Osborn να είναι ο Green Goblin, που τον ενσάρκωσε ο ηθοποιός Danny DeHaan. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε την ιστορία της Gwen στη μεγάλη οθόνη και μπορώ να πω ότι αποτυπώθηκε αρκετά καλά. Αλλά ο Green Goblin του Danny DeHaan δεν νομίζω ότι ήταν το ίδιο χαρισματικός με αυτόν του William Dafoe. Είστε ενθουσιασμένοι για την επιστροφή του Green Goblin στις 16 Δεκεμβρίου? Εμείς πάντως είμαστε πολλοί. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, ένα subscribe και μια κοινοποίηση και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο του Geeking Out. Μέχρι τότε,